ο κύριος Δημοκράτης Παπαδόπουλος. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας, Δημήτρη. Τι κάνεις? Όλοι είμαστε εδώ πέρα. Α. Συγχαρητήρια για όλες τις επιτυχίες. Πριν 2-3 μήνες νομίζω σας είχαμε φιλοξενήσει και σας ρώτησα πόσους τίτλους περιμένετε φέτος από όλα τα τμήματα. Μου είχατε πει 6-8, δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω 6. 6 είχατε πει. Πού έχει φτάσει το νούμερο? Τώρα χάσαμε και το νούμερο. Πρέπει να τα υπολογίσουμε. Γιατί δεν τελείωσαν και ακόμα δύο. Δεν τελείωσε το κύπελο στο γυναικείο ποδόσφαιρο και δεν τελείωσε και το πρωτάθλημα στο γυναικείο handball. Ναι. Εντάξει, το ένα είναι σίγουρο, απλώς είναι διαδικαστικό. Το άλλο είναι λίγο δύσκολο. Τραυματίστηκε η καλύτερη μας παίκτρια, η Μούρνου. Και στο handball γυναικών, ναι. 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 Και ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ήττες και πρέπει να καλύψουμε, να κάνουμε την υπέρβαση. Θα μου πεις πώς την κάναμε στο βόλι, μπορεί να την κάνουμε και εκεί, γιατί η ομάδα μας είναι πολύ καλή στο γυναικείο handball. Θα δούμε. Κύριε Παπαδόπουλε, εσείς που είστε τόσα χρόνια στο ΠΑΟΚ και ως οπαδός και στα παραγωγικά, άλλο τέτοιο Σαββατοκύριακο θυμάστε? Θυμάμαι πάρα πολλές επιτυχίες, αλλά τέτοιο Σαββατοκύριακο όχι, δεν θυμάμαι. Έτυχε και πέσανε όλα μαζί. Τρεις τίτλοι σε 24 ώρες δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Και νομίζω πουθενά δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, αν ψάξετε εσείς, σαν δημοσιογράφοι, κάπου στη γη, ότι κάποια ομάδα έχει πάρει τρεις τίτλους σε 24 ώρες, δεν νομίζω να γίνεται πουθενά. Ο σύλλογος να έχει πανηγυρίσει. Και εδώ την πρωτιά έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Του βόλεϊ ήταν για εσάς έκπληξη? Να είμαι ειλικρινής. Ναι. Πραγματικά ήταν έκπληξη όταν έχεις δύο από τους καλύτερους σου παίκτες τραυματίες και απέναντί σου έχεις μια ομάδα η οποία παίζει στην έδρα της και είδατε τι έγινε αμέσως μετά το παιχνίδι. Έχει ένα μπάτζετ το οποίο είναι σχεδόν τριπλάσιο από το δικό σου και είναι πλήρης. Και έχει την ψυχολογία του τελευταίου παιχνιδιού που σε κέρδισε μέσα στην έδρα σου με άνετα, με 3-0, πάνω να πει ότι πραγματικά είναι έκπληξη. Αλλά η ελληνική ψυχή φάνηκε πολύ πιο δυνατή από όλα αυτά τα οποία ανέφερα και κατέκτησε πανάξια τον τρίτο συνεχόμενο τίτλο στο βόλεϊ. Τριπλάσιο το μπάτζετ του Ολυμπιακού στο βόλεϊ? Ναι, ναι, ναι. Μόνο Αγκάμες είναι το μισό σου μπάτζετ. Ακριβώς, ακριβώς, πολύ σωστά. Μόνο ο Αγκάμες έχει το μισό συμβόλαιο. Έχει το μισό μπάτζετ. Δηλαδή στα νούμερα περίπου πώς πώς δικαιολογείται το τριπλάσιο? Του Ολυμπιακού είναι περίπου στο 1,5-1 πλάς. Μάλιστα, μάλιστα. Και είπατε ότι η ελληνική ψυχή, θεωρείτε ότι η απόδοση των Ελλήνων ήταν αυτή που έβγαλε αυτή την ομαδική προσπάθεια και ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος? Όχι, ήταν όλη η προσπάθεια όλων των παικτών, αλλά η ψυχή ήταν αυτή η ελληνική που έδωσε την όθηση και στους ξένους να καταλάβουν πού βρίσκονται και να κάνουν αυτή την καταπληκτική εμφάνιση. Γιατί όπως είδατε μάλλον που είστε τρεις εκεί, ο Ντάντε ήταν καταπληκτικός. Μεταμορφώθηκε νομίζω τον τελευταίο μήνα ο Ντάντε. Η μεγάλη παίκτη στα μεγάλα παιχνίδια. Έτσι, η μεγάλη παίκτη στα μεγάλα παιχνίδια. Και πράγματι φάνηκε πόσο μεγάλος παίκτης είναι ο Ντάντε. Mm-hmm. Όσον αφορά τον Σαφράνοβιτς, το γνωρίζαμε, μιλάμε για έναν παίκτη μεγάλης κλάσης που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του και τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε κατακτήσει και άλλο τίτλο μαζί με τον Αλεξάνδερ, οπότε το γνωρίζαμε. Αφού ξεκινήσαμε με βόλεϊ, και ο κύριος Τσαλόπουλος χθες μας είπε στον αέρα κάτι το οποίο, εντάξει, ήταν πληροφορία, το λέγαμε, αλλά το παραδέχθηκε, ότι ό,τι έγινε στην ομάδα βόλεϊ, το κρίσιμο σημείο της κρίσης εκεί μετά τον απώλειο του κυπέλου με την αλλαγή του προπονητή ήταν απόφαση του κυρίου Κατσαρή. Θυμάστε τότε όλοι και εμείς μαζί κατακρίναμε την απόφαση εκείνη. Πώς το ζήσατε τότε εσείς, πώς επέμενε ο Κατσαρής, τι έβλεπε και δικαιώθηκε σε αυτό το ποσοστό, σε αυτό το βαθμό? Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πρώτον, δεν χάσαμε ένα τίτλο, χάσαμε δύο. Εντάξει. Ναι. Έτσι, χάσαμε και το Λιγκάπ, χάσαμε και το κύπελο. Δεύτερον, κάτι έπρεπε να γίνει, διότι βλέπαμε ότι η ομάδα δεν τραβάει. Είχαμε σκεφτεί κάποια πράγματα στην αρχή της χρονιάς, τα οποία ο προπονητής δεν ήθελε να τα ακούσει. Και τελικά έπρεπε να ταρακουνηθεί λίγο το σύστημα, διότι πηγαίναμε με κατεβασμένα χέρια να χάσουμε
και το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή που αλλάξαμε τον προπονητή, είχαμε 4 ήττες από τον Ολυμπιακό και 2 από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Αποφάσισε λοιπόν ο πρόεδρος ότι πρέπει να αλλάξει ο προπονητής. Πήραμε μαζί μια απόφαση τέτοια. Όντως ο Αντώνης δεν ήθελε να αλλάξει ο προπονητής, είπε αλήθεια, έτσι ήτανε. Αλλά υπερίσχυσε η γνώμη του Προέδρου και τελικά δικαιώθηκε με την κίνηση αυτή την οποία έκανε. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο ότι άλλαξε, δηλαδή έφυγε ο Καλμαζίδης, είναι ότι και αυτός που ήρθε έκανε αυτό ακριβώς που έπρεπε, δηλαδή άλλαξε την ψυχολογία ολόκληρη. Ναι. Ήταν και η επιλογή του αντικαταστάτη καλή, επιτυχημένη. Ναι, ναι, η επιλογή. Μα επόμενο ήταν ότι διώχνοντας ένα προπονητή σαν τον Καλμαζίδη έπρεπε να φέρει σε κάποιον αντίστοιχο και καλύτερο. Γι' αυτό το λόγο η επιλογή ήταν αυτή. Και πραγματικά, Δημήτρη, άλλαξε την ψυχολογία όλης της ομάδος. Πετούσαν οι παίκτες κυριολεκτικά στην προπόνηση, το έκανε σίδερα. Γινόταν μάχη στην προπόνηση. Όταν λέμε μάχη, αυτό το εννοώ. Δηλαδή, σαν να ήταν κανονικός αγώνας. Παρόλα αυτά, κύριε Παπαδόπουλε, να το πούμε ότι οι αθλητές του ΠΑΟΚ αφιέρωσαν ένα μερίδιο της επιτυχίας και στον κύριο Καλμαζή. Δηλαδή, δεν ότι εκείνο ήταν ο κακός, ο αποτυχημένος ή ότι δεν έχει μερίδιο. Και δεν έφυγε. Και δεν έφυγαν και σαν εχθρός, έτσι δεν είναι? Πολύ καλά κάνανε, φυσικά. Βέβαια. Μα πώς μπορεί να μηδενίσει τα πάντα? Εμείς έχουμε συνηθίσει στον ΠΑΟΚ να μην μηδενίζουμε τίποτα. Φυσικά και ο κ. Καλμαζίδης έχει μερίδιο από την επιτυχία αυτή. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι και ο προπονητής ο οποίος μας έφερε τίτλους στον ΠΑΟΚ. Απλώς εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή έπρεπε να αλλάξει ο προπονητής. Ναι. Και άλλαξε και δικαιωθήκαμε παίρνοντας αυτό το πρωτάθλημα. Προχθές το βράδυ της Κυριακής. Πώς έγινε και μαζί με τον κύριο Σαββίδη από άλλο χώρο και από τη γιορτή βρεθήκατε στο σταραδρόμιο? Ποιανού ιδέα ήταν? Λοιπόν, να σας πω κάτι που δεν έχει υποθεί. Ναι. Πηγαίνοντας στο stage με τον πρόεδρο, σκέφτηκα ότι εκτός από εμάς τους δύο, οι οποίοι είχαμε αποφασίσει να πάμε στην υποδοχή, ότι θα ήταν πολύ καλό να έρθει και ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κ. Σαββίδης, ναι, του ποδοσφαίρου. Και με το που φτάσαμε εκεί πέρα και χαιρετηθήκαμε, του έκανα την πρόταση. Του λέω, πρόεδρε, ότι πρέπει να πάμε και εκεί. Είναι, αξίζει τον κόπο, θα δεις ότι ο κόσμος μας περιμένει και θα μας αποθεώσει. Και χωρίς δεύτερη συζήτηση, είπε ο πρόεδρος, πάμε. Χωρίς δεύτερη συζήτηση. Είναι άνθρωπος πλέον της οικογένειας, Δημήτρη. Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει γίνει ΠΑΟΚτσής, το νιώθει αυτό. Δεν το κάνει. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι μεγαλομέτωχοι, οι πρόεδροι, που είτε είναι η δουλειά τους, είτε έχουν επενδύσει κάποια χρήματα σε κάποια ομάδα. Ο πρόεδρός μας αγαπάει αυτή την ομάδα παθολογικά. Οι γη του αγαπούν την ομάδα παθολογικά. Όλη η οικογένεια ζει και αναπνέει για τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο για τις επιχειρήσεις. Και βέβαια, επειδή και φτάσαμε εκεί που πραγματικά έγινε αυτό το οποίο είχα σκεφτεί, αυτό το οποίο είχα φανταστεί. Η αποθέωση ήταν τεράστια. Με το που πήραν χαμπάρι ότι φτάσαμε, μόνο στα χέρια δεν τον σηκώσαν να τον πετάξουν στον αέρα. Τον ζήσατε ένα διήμερο τον Ιβάν Σαββίδη, στο καλύτερο διήμερο. Τον έχω ζήσει πολύ καιρό. Όχι, λέω τώρα για αυτό το διήμερο που νομίζω ήταν ξεχωριστό. Ναι. Του έλειπαν και εκείνου οι χαρές, οι επιτυχίες από τον ΠΑΟΚ. Ξέσπασε αυτό το Σαββατοκύριακο? Ναι, χάρηκε ανίποτη χαρά. Πραγματικά έβλεπε ότι αρχίζει σιγά σιγά να δικαιώνεται αυτά τα οποία πίστεψε, ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να γίνει τεράστιος, ο ΠΑΟΚ πρέπει να γίνει ομάδα η οποία θα μπει στην ελίτ της Ευρώπης. Έβλεπε ότι αρχίζει σιγά σιγά αυτό το πράγμα να γίνεται πραγματικότητα. Θα μου πεις, με ένα τίτλο, κάπως έτσι αρχίζει, με ένα τίτλο θα αρχίσει, πώς θα αρχίσει η ομάδα να παίρνει πάνω της. Έτσι θα κάνουμε τη μεγάλη ομάδα η οποία ήδη άρχισε να γίνεται. Πήραμε το κύπελλο αυτό και από εδώ και πέρα τα καλύτερα έρχονται. Θα τα δούμε στην πορεία, θα δούμε τώρα στα play-off, θα δούμε και του χρόνου που η ομάδα θα διεκδικήσει στα ίσια πλέον το πρωτάθλημα, χωρίς διαιτησίες περίεργες, χωρίς αποφάσεις παράξενες κτλ. Όλα πλέον θα γίνονται σωστά. Μόνο τα ανθρώπινα λάθη θα γίνονται, αλλά τα ανθρώπινα λάθη θα γίνονται ένθεν και ένθεν. Δεν θα γίνονται μόνο από μία πλευρά. Γιατί κακά τα ψέματα. Όλοι ξέραμε από τον Αύγουστο ποιος είναι ο πρωταθλητής. Είτε θέλουν κάποιοι να το πιστέψουν, είτε δεν θέλουν. Το ξέραμε από τον Αύγουστο ότι ο πρωταθλητής είναι αυτή η ομάδα. Και οι άλλοι απλώς συμπληρώνουν το πρωτάθλημα για να παίζεται. Τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Αυτά ανήκουν στον παρελθόν πια. Πλέον ο ΠΑΟΚ θα παίρνει αυτό που του ανήκει. Το απέδειξε και το βλέπετε κιόλας από τις δηλώσεις που κάνει ο πρόεδρός μας. Αυτό ήθελα να πω. Εκτιμάτε, όπως τον ξέρετε σαν άνθρωπο,
ότι αυτή η επιτυχία ή αυτές οι επιτυχίες, το θέσω έτσι γενικώς, μπορούν να τον ζεστάρουν ακόμα πιο πολύ, μπορεί να επενδύσει περισσότερα, μπορεί να ασχοληθεί πιο ενεργά, να δώσει κάτι παραπάνω σε όλη την προσπάθεια? Θα επενδύσει εκεί που πρέπει και όσο πρέπει. Δεν έπεται ότι επειδή έχει χρήματα ο πρόεδρος τα σκορπάει δεξιά και αριστερά. Και αυτά έχουν τελειώσει, Δημήτρη. Και αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Πλέον θα γίνονται οι μεταγραφές αυτές που πρέπει να γίνονται, θα πληρώνονται όσο πρέπει, όσο κάνει η μεταγραφή αυτή, και από εκεί και πέρα θα δείξει ότι με τις κινήσεις οι οποίες κάνει και παίρνοντας κάποιους παίκτες Ευρωπαίους οι οποίοι πραγματικά θα κάνουν τη διαφορά, θα παίζει ο ΠΑΟΚ το ποδόσφαιρο που ονειρεύονται πλέον όλοι αυτοί οι εκατομμύρια φύλαθλοι του ΠΑΟΚ στον πλανήτη. Μιλάτε για το ποδόσφαιρο. Να δώσουμε τα εύσημα και στον κύριο Λιούμπος, έτσι, στον κύριο Μίχελς, ο οποίος αθόρυβα και δυναμικά έχει κάνει αυτές τις κινήσεις τις οποίες έχει κάνει, και να είστε σίγουροι ότι οι κινήσεις συνεχίζονται. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ο κύριος Μίχελς. Και γενικά ήθελα κάτι να αναφέρω πριν μου κάνεις την επόμενη ερώτηση και για το υπόλοιπο συμβούλιο το οποίο ζω. Γιατί ακουγόντουσαν, σταμάτησαν πλέον να ακούγονται, αλλά πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Υπάρχει στο οικονομικό η Μαρία Ιγκουτζάρεβα, η οποία κάνει καταπληκτική δουλειά. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, όλα περνάνε από το χέρι της τα οικονομικά. Υπάρχει ένας ανατέλλωνας τέρας παράγοντας για τον ΠΑΟΚ, ένας δυναμικός παράγοντας που λέγεται Γκαγκάτσης Μάκης, και πραγματικά όποιος τον ζει καταλαβαίνει ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος θα αφήσει εποχή στον ΠΑΟΚ. Ήδη πρωταγωνιστεί στο ποδόσφαιρο στο ελληνικό. Ναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις, έχει την ευθύνη αυτά τα οποία κάνει. Νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τον Μάκη τον Γκαγκάτση στη θέση στην οποία είναι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο δεν υπάρχει, γιατί λένε η διοίκηση και η διοίκηση. Και είναι ο Άρτουρ, ο οποίος είναι ο Νταβιντιάν, ο οποίος είναι στις επιχειρήσεις του Προέδρου μας. Είναι ο Ηλίας ο Γεροντίδης, ο οποίος έχει το θέμα της ασφάλειας του γηπέδου, των οπαδών κτλ. Και η οικογένεια και ο Γιώργος με τον Πρόεδρο. Εγώ ήθελα να το γενικεύσω, εσείς το πάτε πάλι στο ποδόσφαιρο. Τι θα γίνει με τη νέα συμφωνία ΠΑΕ ΑΣ? Τι να γίνει, θα τελειώσει σε 5 λεπτά. Δεν μας τη λέτε και όλα συμφωνία. Αυτή τη στιγμή οτιδήποτε συμβαίνει μας το λύνει το δευτερόλεπτο ο Πρόεδρος. Οπότε τι να πω από εκεί και πέρα, δηλαδή να κάνουμε μια συμφωνία, βέβαια θα κάνουμε. Ποια πρέπει να εγγραφεί η συμφωνία. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, οι σχέσεις μας είναι άριστες, κάτι παραπάνω από άριστες, είμαστε μια οικογένεια όλοι στον ΠΑΟΚ, οπότε θα λυθεί πριν καν αρχίσει. Ναι, με βάση αυτή τη συμφωνία θα είναι καλύτερη του χρόνου η ομάδα handball, η ομάδα του πόλο, τα γυναικεία τμήματα, θα πρωταγωνιστήσει ο ΠΑΟΚ σε όλα τα τμήματα? Ξανά λοιπόν, το βόλι θα είναι ακόμη πιο δυνατό? Ο ΠΑΟΚ, γιατί και τα λεφτά παίζουν ρόλο, δεν είναι? Ο ΠΑΟΚ, φυσικά, και η διαχείριση των χρημάτων παίζει ρόλο. Ναι, ναι. Το πώς θα διαχειριστείς τα χρήματα τα οποία θα έχεις. Έτσι, και η διαχείριση που κάνει αυτή τη στιγμή ο κ. Κατσαρής, νομίζω είναι διαχείριση που είναι για Νόμπελ. Διότι με τα χρήματα τα οποία παίρνει και στείνει ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν και παίρνουν πρωταθλήματα και κύπελα. Ναι, λοιπόν, του χρόνου θα είναι καλύτερα. Σίγουρα αυτά τα οποία χρήματα θα έχουμε θα ενισχύσουν πολύ περισσότερο μάλλον τις ομάδες μας και θα συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν οι ομάδες αυτές στον αεροστεχνικό αθλητισμό. Με εσάς έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε όλα, γιατί πραγματικά έχετε άποψη για όλα τα τμήματα. Ξέρετε, να μην τους διαχωρίσουμε τώρα ποδοσφαιρική, μπασκετική κτλ, αλλά όσοι αγαπάνε πραγματικά το μπάσκετ ως άθλημα ή την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αισθάνονται κάπως σαν να είναι απ' έξω το μπάσκετ, σαν να μην ασχολούνται πολύ, σαν και ο Σαββίδης να μην συγκινείται καν για το μπάσκετ. Έχετε την ίδια αίσθηση, δηλαδή είναι απ' έξω το μπάσκετ? Όχι, όχι. Λανθασμένη άποψη. Γιατί? Δεν αρκεί να είναι μόνο οι άνθρωποι του στη γιορτή προχθές. Ο κύριος Σαββίδης με το μπάσκετ ασχολείται και παρασχολείται. Ποιος είπε ότι δεν ασχολείται? Ενισχύει και βοηθάει. Οποιοδήποτε πρόβλημα οικονομικό υπάρχει, το λύνει.
δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αναλάβει. Εκείνος θα αποφασίσει πότε θα αναλάβει και αν θέλει, και αν θέλει να αναλάβει ή αν βάλει κάποιον άλλον στη θέση του. Αυτό είναι δικό του θέμα και νομίζω ότι δεν πρέπει να το αμφισβητούμε. Έτσι δεν είναι? Όταν θελήσει μπορεί να πάρει την ομάδα, αλλά είναι κοντά του. Είναι κοντά στο μπάσκετ. Σε λίγα παιχνίδια έχει έρθει. Γιατί έχει έρθει? Μπορεί να μην είναι το αγαπημένο του άθλημα, αλλά είναι ένα άθλημα της οικογένειας. Είναι ένα κομμάτι από την ιστορία του ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλο. Ναι, δεν το έχει αφήσει στην τύχη του, διότι εάν δεν υπήρχε ο πρόεδρος, ο Ιβάν Σαββίδης, και εκεί θα είχαμε πρόβλημα στο μπάσκετ. Όχι, δεν το κατηγορούμε, αλλά βοηθάει για να επιληθούν προβλήματα. Δεν έχει γίνει το βήμα για να εκτοξευθεί η ομάδα. Αυτό. Θα αποφασίσει, νομίζω εκείνος θα αποφασίσει πότε θα γίνει το βήμα. Και όταν λέμε βήμα, τι εννοούμε Δημήτρη, όταν λέμε βήμα, δηλαδή να χτυπήσει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό να κάνει budget 15 εκατομμύρια. Όχι. Αλλά τι να κάνει, να κάνει ένα, τρίτος θα βγει. Με πάνε πρέλεβες και 300 χιλιάρικα και συνετή διοίκηση, βγήκαμε τρεις φορές τρίτη. Περάσαμε τον Άρη με διπλάσια και τριπλάσια μπάτζετ που έχει. Φέτος πώς χάσαμε από τον Άρη, ο οποίος έχει τριπλάσιο μπάτζετ από εμάς? Για μία ήττα. Χάσατε όμως. Τελευταία αγωνιστική μας πέρασε ο Άρης. Ναι. Ο Άρης μας πέρασε τελευταία αγωνιστική. Στην 26η αγωνιστική μας πέρασε. Όχι, σε ένα διάστημα μεγάλης χαράς για τον ΠΑΟΚ, αυτή ήταν μεγάλη πίκρα. Ναι, εντάξει. Mm. Έτσι πως το θέτεις, συμφωνώ, γιατί παντού έχουμε μεγαλώσει και έχουμε συνηθίσει ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πρώτος παντού. Σωστά, αλλά να είμαστε και ρεαλιστές. Νομίζω ότι όταν έρθει η ώρα να ασχοληθεί και με αυτό το άθλημα, θα το κάνει έτσι ούτως ώστε να είμαστε και εμείς υπερήφανοι όπως ήμασταν κάποτε πριν από 20, 25, 20 κάτι χρόνια. Αυτή τη στιγμή έτσι το σκέφτεται, αλλά δεν το έχει αφήσει ο κ. Σαββίδης στο μπάσκετ. Το ενισχύει οικονομικά όταν χρειάζεται και όπου χρειάζεται, για να είναι όλα τακτοποιημένα οικονομικά και να μην έχουμε πρόβλημα. Για να κλείσουμε την άποψή σας για το πολύ σοβαρό θέμα που βλέπουμε όλοι ότι υπάρχει εδώ και μερικές εβδομάδες. Γίνεται μια προσπάθεια πανελληνίως να μειωθεί ο ΠΑΟΚ, να πλήξουν την αξιοπιστία του, να του χρεώσουν πράγματα, να μην τον αφήσουν να χαρεί ο κόσμος του. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι πλέον ο κακός του ποδοσφαίρου, ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ο Χαλίφης. Βλέπετε κάθε μέρα πολλά και διάφορα. Πώς τα εξηγείτε και ποια μπορεί να είναι η απάντηση? Αυτά τα Χαλίφης και Μαλίφης τα έχω ακούσει επανειλημμένα και τα ξεπερνάω γιατί είναι γελία. Έχεις απόλυτο δίκιο και πολύ καλά έκανες και έκανες αυτή την ερώτηση. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να συσπηρωθεί γύρω από τον πρόεδρό του, γιατί όπως είδες όλα αυτά τα οποία μου είπες, τι σημαίνει? Πανικό και φόβο. Ο ΠΑΟΚ πλέον ξύπνησε, Δημήτρη. Ξύπνησε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Αυτά που ξέρανε εκεί στην Αθήνα και βλέπανε ότι έλα μωρέ ποιος ΠΑΟΚ, να τα ξεχάσουνε. Ήδη ο ΠΑΟΚ έχει δείξει τη δύναμή του. Έδειξε ποιος είναι, ότι ο ΠΑΟΚ αναγεννήθηκε από τις τάχτες του και αυτή τη στιγμή είναι αυτός που είναι, για να μιλάει όλη η Αθήνα, όλα τα κανάλια, ξαφνικά όλα τα κανάλια των Αθηνών, όλα βγήκαν εναντίον του ΠΑΟΚ. Παρακολουθώ όσο μπορώ κάποιες εκπομπές οι οποίες είναι πολιτικού περιεχομένου, οι οποίες ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ, ασχολούνται με αθλητισμό. Ξαφνικά βγήκαν κάποιοι δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι και δουλεύουν σε κανάλια πραγματικά ανθρώπων, οι οποίοι είναι βαμμένοι, είτε λέγονται πράσινοι είτε λέγονται κόκκινοι, και όμως ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να κάνει ανακοίνωση διαμαρτυρίας ομάδα η οποία δεν συμμετείχε στον τελικό, και αυτή λέγεται Παναθηναϊκός. Ναι. Δηλαδή να έκανε η ΑΕΚ μια διαμαρτυρία, πολύ σωστά έκανε μια διαμαρτυρία. Ναι. Βγήκε ο κύριος Μελισσανίδης, πάρα πολύ σωστά έκανε τη δήλωσή του, μίλησε, είπε αυτό που είπε, ναι, και ναι, πολύ σωστά, καλά σωστά, έκανε. Στημένος ξαφνικά βγαίνει ο Αλαφούζος και κάνει δήλωση για τον ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει πανικό, παιδιά. Σημαίνει πανικό, και να είστε χαρούμενοι γι' αυτό. Και να είναι χαρούμενοι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ γι' αυτό, διότι άρχισαν τον ΠΑΟΚ να το σέβονται και να το φοβούνται. Κάποτε, ίσως, με το νου τους δηλαδή, το λιπόντουσαν. Τώρα το φοβούνται τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πλέον έγινε και συνεχίζει να γίνεται μεγάλος και τεράστιος. Οπότε έχουν γνώση οι φύλακες. Μιλάνε για διαιτησία ποιοι? Αυτοί οι οποίοι κερδίσαν όπως κερδίσανε την Τρίπολη, με το ανύπρακτο εκείνο, με το χέρι του βόλεϊ, με τη μασέτα. Γιατί εκείνη είναι, ξέρετε, είναι κίνηση βόλεϊ, ναι, που έκανε ο Μανιάτης. Σαν τον Καρά. Ναι, σαν τον Καρά, ακριβώς, λίμπερο.
μιλάνε αυτοί οι οποίοι κερδίσανε το ατρόμητο στο κύπελο όπως τον κερδίσανε. Σας παρακαλώ τώρα. Αυτά όμως δεν βγαίνουν στη φόρα. Αυτά τεχνιέντος κρύβονται από τα κανάλια των Αθηνών. Μίλησε κανένας από το κανάλι των Αθηνών, μίλησε κανένας για πέναλτι? Θα σε ρωτώ, μόνο η δική μας. Μα το βλέπουμε πεντακάθαρα, το δείχνει τηλεόραση. Και βγαίνουν οι σφαγείς αυτοί που ήταν με τον ΠΑΟ, κάποιοι βαρούχες και βασιλάκηδες και ΣΥΑ, οι οποίοι σήμερα κάνουν τους διαιτητές. Δεν έπαιξε επαγγελματικό παιχνίδι ποτέ μου. Κάνουν τους διαιτητές, κάνουν τώρα τους καθηγητές διαιτησίας και μας λέει δεν είδα, ίσως μπορεί κτλ. Δεν βγαίνει ευθέως, ενώ τα όλα τα βλέπουν. Σας παρακαλώ, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτά που ξέρανε να τα ξεχάσουν. Τελείωσε το θέμα. Ο ΠΑΟΚ πήρε το δρόμο του και από εδώ και πέρα μόνον επιτυχίες θα έχει. Κύριε Παδόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύντηση. Καλά να περάσει όλος ο κόσμος σήμερα στο Παλατάκι με την απονομή στους πρωταθλητές. Ναι, χθες είχαμε ρεπό, δεν είχε τίποτα χθες. Χθες Δευτέρα δεν είχε κανένα τίτλο. Ναι. Σήμερα όμως συνεχίζεται τα πανηγύρια στο Παλατάκι. Όποιοι μπορούν, καλό θα είναι να βρίσκονται στο Παλατάκι για να χαρούμε μαζί με τα παιδιά αυτά, τα οποία στη ζούγκλα του Ρέντι φέρανε αυτό το πολυπόθητο τίτλο, τον τρίτο στη συνέχεια. Μάλιστα. Τρίτο συνεχόμενο. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.